first thing that I noticed about Greece is that everything is very beautiful, and everything is much older than it is at home. I noticed coming in to Astros that everyone seemed to be looking at us, like we weren't, like they were wondering who we were. So driving around, you could see people looking. It was like they knew I was American. I don't know how they could tell, because I was sitting behind the window of a car, but you could see on their faces, who are these people? What are they doing here? Πέρυσι τον Οκτώβριο του 2015, εγώ συμμετείχα στο φεστιβάλ CMJ της Νέας Υόρκης και έπρεπε να παίξω live σε διάφορα showcases για κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή για κάποια μεγάλα μουσικά περιοδικά. Στο showcase του NPR δυστυχώς δεν μπορούσα να έχω διαθέσιμο τον keyboard. Επομένως, ο Homer είπε ότι αυτός ο τύπος που είχε γράψει τις παρατηρήσεις στο Grand Ark είναι available, μάλλον, γιατί παίζει πλήτρα. Και ήρθε, εμφανίστηκε ο JB, ο οποίος είχε πολύ πλάκα, γιατί ήρθε κυριολεκτικά 2 ώρες πριν το live. Ήταν πανέτοιμος, χωρίς καμία πρόβα τίποτα, και απλά έσκησε. Κατά κάποιο τρόπο, ο JB έστησε την πάντα με την οποία περιόδευσα στην Αμερική και στη Γαλλία. Περάσαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, ταξιδεύοντας, και σε μία από τις περιοδίες στη Γαλλία, όταν ήμασταν στο βαν, άρχισε να παίζει από το κινητό του εξώτικα μουσική. Του λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, αυτό είναι το πάθος μου, μου αρέσουν τα tiki bars, ακούω πάρα πολύ βραζιλιάνικη μουσική, ακούω world music, γενικά όλα αυτά τα πράγματα. Και εκεί έριξα την ιδέα και του είπα ότι ετοιμάζω ένα ελληνικό δίσκο, έχω demos, θέλεις να το κάνουμε μαζί? Greece is sort of on the cusp of the East and the West, and you can hear that in the music. You hear scales and you hear instrumentation and arrangements that are much more Eastern than what you'd hear in traditional Western European music. There's one of the songs we're working on has a meter that we call the meter that never ends, because it goes bump, 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 bump. Όταν ξεκίνησα με τη μουσική, δεν φανταζόμουν σε καμία περίπτωση ότι θα μου χάριζε τόσες πολλές εμπειρίες και ταξίδια και ανθρώπους. Αυτός ο κόσμος μου τέριαζε, ο μουσικός κόσμος μου τέριαζε, γιατί είμαστε όλοι παιδάκια που απλά θέλουμε διαρκώς να είμαστε με τους φίλους μας, να εξερευνούμε ήχους, να παίζουμε με όργανα. Διαρκώς είναι σαν να προσπαθούμε να ανακαλύψουμε κάτι. Είμαι πολύ τυχερή στη ζωή μου για όλα αυτά που έχουν έρθει, αλλά απ' την άλλη μπορώ να πω ότι τα κυνηγάω κιόλας. Το μόνο νομίζω που προσπαθώ να κάνω είναι να είμαι προσγειωμένη, να περνάω καλά, να απολαμβάνω αυτό που κάνω, να έχω καλούς ανθρώπους γύρω μου. Σωστά, κομμάρι μου. I've lived in New York for a long time now, and I've learned to like it better if I leave every once in a while. It's not hard to feel like once you get out of New York that you're kind of glad that you left it for a while. Το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί ένας φίλος μου στη Νέα Υόρκη, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για το ιερόδημο, μου είχε πει, τι όμορφο να λες σε κάποιον Έλληνα να σου δείξω τη χώρα μου. Εμείς στην Αμερική δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και έχει να κάνει με το μέγεθος. Δεν θα μπορούσα να την αποχωριστώ την Ελλάδα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Λος Άντζελες, μ' αρέσει η Νέα Υόρκη, μ' αρέσει όλη η Αμερική. Μ' αρέσει, όπως λέει και ο JB, και εμένα να ταξιδεύω, αλλά δεν θα μπορούσα να μείνω μακριά από την Ελλάδα.
For me, working so hard on music, I've had relationships suffer. I don't see or spend time with my friends and family as much as I'd like. I don't have a family of my own. Often I feel like being in music, it's too risky to have a family. It's hard to be stable. So that's probably the hardest sacrifice for music. Yeah, kind of similar mine, because I kind of spent all my 20s working very, very hard. And I never had that feeling that most of the people, you know, studying, they were like really chilling, and I was having fun, but I was stressed all the time. I feel more relaxed now that I kind of realized that this is gonna be my life. Yeah.